την αιματήρη συμπλοκή στα Ανόγια τον Μάιο του 2020, κατά την οποία έπεσε νεκρός ο 63χρονος Λευτέρης Καλομήρης και ο 32χρονος Γιώργος Ξυλούρης, περιέγραψε ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Δυτικής Κρήτης στα Χανιά η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό με κατηγορούμενο τον γιο του Λευτέρη Καλομήρη Μανώλη για την δολοφονία του Γιώργου Ξυλούρη άρχισε πριν από 2 μήνες, συνεχίστηκε μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ ήδη έχουν οριστεί και 2 επόμενες δικάσιμοι. Η σημερινή ακροαματική διαδικασία άρχισε με την κατάθεση της μάρτυρος, η οποία όπως υποστήριξε στον αρχικό καυγά βρισκόταν στο σπίτι της, όμως στη δεύτερη συμπλοκή είχε βγει στο δρόμο κοντά στην πλατεία του χωριού και ήταν παρούσα. Εκεί που στεκόμουν και έψαχνα να δω τον άντρα μου, άκουσα κάτι στα πόδια μου. Νόμιζα ότι είναι σκύλος. Είδα τον Γιώργο τον Ξυλούρη σκυμμένο να κρύβεται. Κατάλαβα ότι θα έκανε κακό. Μου είπε να φύγω. Μπήκε στο αυτοκίνητο και όπλησε το όπλο. Προσπάθησα να τον σταματήσω. Γιώργο, σκέψου τα κοπέλια σου. Τον κυνηγούσα και εκείνος έτρεχε. Περιγράφοντας όσα δραματικά ακολούθησαν, η μάρτυρας πρόσθεσε ότι ο Λευτέρης Καλομήρης επέστρεφε στο σπίτι του. Είχε λήξει ο καυγάς. Όπως είδα τον Ξυλούρη είχε ένα δαιμονικό πέταγμα. Φώναξα του Λευτέρη. Λευτέρη, κρατάει πιστόλι. Εκείνος κατάλαβε ότι είχε φτάσει η κακιά ώρα. Του είπε τα κοπέλια σου, δεν τα σκέφτεσαι. Πιάστηκαν στα χέρια. Προσπαθούσε να τον κρατήσει ο Λευτέρης από τα πόδια. Κάποια στιγμή άκουσα τον μπαμ. Συνεχίζοντας, η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της συμπλοκής υποστήριξε πως μετά τον πυροβολισμό σε βάρος του Λευτέρη Καλομήρη ακολούθησε πανικός. Η γυναίκα του Λευτέρη Καλομήρη κατάλαβε και γονάτισε. Φώναζαν όλοι. Είδα ότι είχε μία τρύπα στο στήθος. Ήταν εκεί και ο Ξυλούρης πεσμένος στο έδαφος. Ο Μανώλης ο Καλομήρης ήρθε, έπιασε τον πατέρα του από τον ώμο και φώναζε μπαμπά. Τράβηξε κατευθείαν το όπλο. Πρωτόδικα, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 7 χρόνια για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό άρχισε στις 10 Νοεμβρίου με τον κατηγορούμενο να δηλώνει ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Δυτικής Κρήτης ότι η εικόνα του νεκρού πατέρα του δεν του άφησε λογική σκέψη και να ζητά από τους δικαστές να τον κρίνουν δίκαια διότι, όπως είπε, διέπραξε έγκλημα. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 2 και 3 Φεβρουαρίου.